Φάλτσο απομάκρυνε η άμυνα του να ψαχνώνε ένα μακρινό σούτ, δεν ήταν κακό out. Θανασόπουλος που είδε την μπάλα να έρχεται τελευταία στιγμή. Τσάτσος από το λάθος που έγινε στην άμυνα. Από μακριά επιχειρεί το σούτ, καταπληκτικό γκολ από Σωτήρη Τσάτσος στο 15ο λεπτό. Και φεύγει να πανηγυρίσει. Ο 36χρονος μέσος λοιπόν ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Αθλητικού Μητροχαλιά με αυτό το καταπληκτικό σούτ που επιχείρησε. Παγώνει το γήπεδο. Αφανασόπουλος δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Πανηγυρίζει και ο Παγώνης, έχει πάνω ότι παγώνει το γήπεδο. Θα το ξαναδούμε, πραγματικά πολύ ωραίο. Το λάθος που έγινε στην άμυνα, πήρε ο Τσάτσος, επιχείρησε αυτό το σούτ από 30 μέτρα. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Αφανασόπουλος. Το τρίτο φετινό γκολ του Σωτήρη Τσάτσου. Μπαγκιντή πιεζόμενος από τον Παγώνη, εδώ δεν υπάρχει φάουλ βέβαια και η παλιά είναι δυνατή για τον Πάγκαλο που φεύγει μπροστά. Με τον Παλιγιώνα τον παρακολουθεί. Πάγκαλος στρώνει πίσω στον Σωτήρη Τσάτσο που πιέζεται. Φτάνει μπάλα στο Λουκίνα. Ο Λουκίνας κακό σουτ. Μεγάλη ευκαιρία στο 30 λεπτό από τον Γιάννη Λουκίνα. Βγαίνει αριστερά. Έρχεται ο Μανολάς να τον βοηθήσει. Πάγκαλος συγκλίνει. Κάνει και ένα σουτ από μακριά έξω. Τώρα Σιδηρόπουλος θυμάται τον Κούμα. Ναι. Μπουμάλ. Είναι στο αριστερό, shoot out. Πάντως έκανε ένα shoot η ομάδα των Ψαχνών. Τελευταίο το λεπτό. Χάνει την μπάλα την παρέμβαση του Μανολά που έπαιξε δυνατά στην φάση. Έρχεται ο Παπατζίκος να διώξει άσχημα όμως ο Γκούμας και το shoot θα βρει στο δοκάρι. Η μπάλα καταλήγει out. Το shoot ήταν κριτικό. Η πρώτη καλή φάση για τον εκτός Ψαχνών στο δεύτερο ημίχρονο και η πρώτη καλή φάση σε όλο το παιχνίδι ουσιαστικά. Τον Μπουμάλ επιχειρεί shoot. Ο Μπαγκιντή ήταν επιχειρεί shoot. Τώρα είναι ο Μπουμάλ. Πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα που έγινε από τον, Μανολά και δίνει πέναλτι ο κύριος Σιδηρόπουλος. Στο 58 ο Μανολάς δεν διαμαρτύρεται. Μπουμάλ παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Ξανά βάζει το πόδι του ο Μανολάς, ο Μπουμάλ. Πέναλτι λοιπόν του Μανολά πάνω στον Μπουμάλ. Δυνατά ο Μπουμάλ ισοφαρίζει σε 1-1 στο 59. Απαντά στο γκολ του Σωτήρη Τσάτσου. Ο Ραχίστος ισοφαρίζει το παιχνίδι. Σωτήρη τον κυνηγάει ο Τζανής. Χατζη Ισαΐας, μπαλιά του για τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας βγαίνει δεξιά, πλασάρι, δεν βρίσκει την μπάλα. Τον έκοψε ο Αφανασόπουλος σε κόρνερ, τεράστια ευκαιρία. Από την μπαλιά του Χατζησαΐα ο Λουκίνας. Ο Λάς με τον Σταματή. Σταματής πέρασε την μπάλα έξυπνα για τον κριτικό που κάνει το σούτ. Όμως βάζει ανάποδα τα φάλτσα του και η μπάλα είναι out. Σκάρος δεξιά. Παγώνης. Παγώνης βγάζει δεξιά την μπάλα. Σέντρα του Κωνσταντίνο, φεύγει την κεφαλιά ο Πάγκαλος, 2-1 στο 93 και μπαίνει όλος ο Πάγκος μέσα και σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής και φεύγουν για τα αποδυτήρια, έχω την εντύπωση, για να πανηγυρίσουν. Καταπληκτικό αυτό που έγινε εδώ στο 93ο λεπτό, πέφτουν στο έδαφος οι γηπεδούχοι. Όπως ακριβώς είχε γίνει και στο παιχνίδι του Ταύρου. Γιώργο, τι είναι αυτό που έτσι αντιλαμβάνεις στον αγωνιστικό χώρο, τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα, αν μπορέσω να μιλήσω με τον Μουράς Σεροπιάν. Κύριε Σεροπιάν, μια κουβέντα. Αυτό δεν νομίζω ότι το περιμένατε. Νομίζω ότι αυτό που έγινε σήμερα είναι θεία δίκη. Γιατί πραγματικά έχουμε δώσει πάρα πολλά σε αυτά τα play-off και έχουμε πάρει πολύ λίγα. Εύχομαι να είναι η αρχή για να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Πετύχει, αλλά αυτό πίστευα μας το γνωστό από την νίκη Βόλου που κρατούσαμε την ισοπαλία μέχρι το τέλος και στο τελευταίο λεπτό δεχτήκαμε τον γκολ. Σήμερα μας το έδωσε στο 94. Και αυτό το γκολ νομίζω σας δίνει νέα πνοή για να μπείτε στο δεύτερο γύρο και να διεκδικήσετε πράγματα. Σίγουρα, εμείς εδώ ήρθαμε να πάρουμε το διπλό
να μην κλειστούμε πίσω, να περιμένουμε τα αντίπαλα. Ήρθαμε να βγούμε μπροστά, να πετύχουμε γκολ. Τα καταφέραμε. Επόμενο παιχνίδι με την Κέρκυρα εντός έδρας. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι αυτό. Είναι δύσκολο σίγουρα. Αλλά θα τα δώσουμε όλα και σε αυτό το παιχνίδι να πάρουμε τους 3 βαθμούς.